Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου θα συζητήσουμε σήμερα για θέματα γυναικολογικά. Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στην γυναική ακράτεια, ένα θέμα πολύ σημαντικό και συχνό, όπως θα δούμε, που αφορά στις γυναίκες, αν και πολλές φορές θεωρείται ταμπού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα δούμε αν είναι συχνό και πώς ουσιαστικά θεραπεύεται, με ποιους τρόπους. Κοντά μας είναι ο κύριος Φώτης Πουρναρόπουλος, ο οποίος είναι χειρουργός με ευτήρ γυναικολόγος, εξειδικευμένος στην ουρογυναικολογία, εκπαιδευμένος στη Μεγάλη Βρετανία και στο Βέλγιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πουρναρόπουλε. Χάρηκα για την πρόσκληση. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που θα συζητήσουμε εδώ και. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε για την γυναική ακράτεια. Η γυναική ακράτεια που είναι ένα θέμα αρκετά συχνό, όπως θα πούμε, και ένα θέμα που ενδιαφέρει τις γυναίκες και πιστεύω ότι δυστυχώς αποτελεί ταμπού ακόμα και στις μέρες μας. Γι' αυτό σήμερα πρέπει αυτά τα συμπλέγματα να τα σπάσουμε και να μιλήσουμε λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή να βγουν απορίες και να δώσουμε στις τηλεθεάτριες τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να βοηθηθούν και να λύσουν το πρόβλημά τους. Λοιπόν, να πούμε λίγο πρώτα-πρώτα τι ονομάζουμε γυναική ακράτεια, να κάνουμε μια περιγραφή ουσιαστικά του προβλήματος αυτού. Η γυναική ακράτεια όρων είναι αυτό το οποίο ακούγεται. Είναι η ακούσια, η χωρίς τη δικιά μας θέληση, απώλεια ούρων. Δεν είναι κάποια περίπλοκη πάθηση. Είναι ό,τι ακριβώς λέει η λέξη. Δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τη ροή των ούρων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συχνό, εμφανίζεται συχνά στις γυναίκες. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές μελέτες, στην Ευρώπη, περίπου το 1 τρίτο των γυναικών, μετά τα 45, εμφανίζουν κάποιο μορφής και κάποιου βαθμού σοβαρότητας ακράτεια. Ναι, γιατί όπως δηλαδή πεις, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. 3 στις 10 γυναίκες ή όχι, κάνω λάθος. Μία στις τρεις. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολλές γυναίκες που υποφέρουν, αλλά δεν το φανερώνουν δυστυχώς. Άρα λοιπόν είναι συχνό το φαινόμενο αυτό και θα ήθελα να μου πείτε τώρα ποιες είναι οι ηλικίες που εμφανίζεται η ακράτεια. Γιατί συνήθως το θέμα αυτό της γυναικείας ακράτειας συνδέεται με το γύρας. Και αυτό πολλές φορές απογοητεύει τις γυναίκες, δημιουργεί κατάθλιψη, γιατί λένε τώρα έχω μεγαλώσει, τι θα κάνω, πώς θα το αντιμετωπίσω. Ναι. Και όλα τα παρεπόμενα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μετά από αυτό. Αριθμητικά. Σαφώς υπερτερεί ο αριθμός των γυναικών μετά τα 50-55 που εμφανίζουν γυναική ακράτεια. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται όμως και μια νεαρότερη και αρκετά νεαρότερη γυναίκα, αν και σε περίπτωση που έχει κάνει 2-3 φυσιολογικούς τοκετούς σε πολύ μικρή ηλικία και δύσκολους τοκετούς, να εμφανίσει ακράτεια και στην ηλικία των 30-35. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί αυτή η ακράτεια σε μια γυναίκα μετά από έναν τοκετό, αμέσως μετά τον τοκετό, η οποία είναι μια διαλείπουσα κατάσταση, δηλαδή έρχεται, φεύγει και μετά από μερικούς μήνες εξαφανίζεται μόνη της ή με κάποιες ασκήσεις. Όλες αυτές. Άρα λοιπόν το φάσμα είναι μεγάλο. Το φάσμα είναι ευρύ, αλλά σαφώς θα λέγαμε ότι το 80% των περιπτώσεων αναλογεί σε γυναίκες μετά τα 50 και μετά την έλευση της εμμηνόπαυσης. Έχει και αυτό τη σημασία του. Κύριε Πουρναρόπουλε, να πάμε λίγο τώρα στα αίτια, να δούμε ουσιαστικά τι φταίει για την εμφάνιση του φαινομένου αυτού. Ναι, έχουμε αίτια. Στους τύπους, γιατί και υπάρχουν, ναι, πρέπει να πούμε, σαφώς, και τύποι ξεχωριστοί γυναικείας ακράτειας. Υπάρχει το αίτιο και υπάρχουν και οι γενεσιουργοί παράγοντες. Mm-hmm. Έτσι. Το αίτιο είναι ένα. Mm-hmm. Οι γυναίκες οι οποίες θα εμφανίσουν ακράτεια, καθώς και χαλάρωση του πυελικού εδάφους αρκετές από αυτές, δεν έχουν καλύψει ποιότητες κολαγόνου. Δηλαδή, ο οργανισμός τους δεν παράγει αρκετά στιβαρό κολαγόνο, το οποίο είναι η βασική ουσία του συνδετικού ιστού. Έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι γυναίκες που έρχονται στην ομάδα μας, στο ιατρείο μας, και πάσχουν από κάποια μορφή ακράτεια ή χαλάρωση του πυελικού εδάφους, κατά 99% έχουν προβλήματα και με τα γόνατα, με τους συνδέσμους και με τους συνδέσμους ποδηλικής στήλης. Είναι μια ουσία η οποία στην ουσία είναι η κατασκευαστική ουσία του σώματός μας. Σαφώς δεν διορθώνεται με το να πίνουμε τα κολαγόνα που διαφημίζουν στην τηλεόραση. Α, καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό. Είναι ότι... Γιατί μπορεί οι γυναίκες μετά από την εκπομπή να αρχίζουν να καταναλώνουν αυτό. Είναι ο ίδιος ο οργανισμός, το DNA του κολαγόνου μας έχει κάποιο προβληματάκι. Αυτό είναι το αίτιο. Τώρα υπάρχουν οι εκκλητικοί παράγοντες, οι γενεσιουργικές αιτίες. Ξεκινούμε από το βασικό. Ο φυσιολογικός τοκετός. Όταν λέμε ο φυσιολογικός τοκετός, για να μην μας παραξηγήσουν, εννοώ το τοκετός ο οποίος είναι μεν από τον κόλπο,
αλλά δεν είναι και τόσο φυσιολογικός. Δηλαδή, πολύ μεγάλα μωρά, πάνω από 4 κιλά. Ή μωρά τα οποία δυσκολεύονται να κατεβούν να γεννηθούν και οι γιατροί χρησιμοποιούν βεντούζες, κουτάλες ή αφήνουν τη γυναίκα για πάρα πολλές ώρες. Αυτό ταλαιπωρεί πάρα πολύ εκείνη την περιοχή, η οποία έχοντας το πρόβλημα του ελλειμματικού κολαγόνου, μετά δεν μπορεί να δεν συνέρχεται ποτέ σχεδόν. Όταν θα έρθει δε και η εμμηνόπαυση, επειδή ο ιστός δεν αιματώνεται τόσο καλά, ήδη έχει τραυματιστεί και τότε θα έχουμε τα προβλήματα που προαναφέραμε. Άλλοι γενεσιουργοί παράγοντες, οι οποίοι έρχονται επιβαρυντικοί στο ήδη υπάρχουν πρόβλημα, είναι το βάρος, η παχυσαρκία. Άρα η παχυσαρκία δημιουργεί ακράτεια. Ναι, επιβαρύνει το πρόβλημα. Α, επιβαρύνει το ήδη υπάρχον το πρόβλημα. Το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Είναι το κάπνισμα εμέσως, διότι προκαλεί τον γνωστό βήχα του τσιγάρου. Με τον βήχα πιέζεται το κάτω μέρος της πιέλου, της κοιλιάς, και τα όργανα τα γυναικολογικά οθούνται προς τα έξω και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Το άσθημα, το οποίο επίσης έχει προκαλεί βήχα και αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, και πολλοί άλλοι παράγοντες. Μπορεί ο διαβήτης επίσης, λόγω του ότι δεν είναι καλή η αιμάτωση της περιοχής εκείνης, όπως και των άκρων γενικότερα, αυτοί είναι επιβαρυντικοί παράγοντες. Άρα, έχω σημειώσει εδώ και κάποιους άλλους. Ο βήχας, ας πούμε, πολύ φορές, όπως είπατε, το γέλιο. Το γέλιο δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τον κόσμο να γελάει. Επίσης είναι και. Το φτέρνισμα. Το φτέρνισμα, ναι. Πολλές φορές και με το φτέρνισμα δημιουργείται. Σαφώς. Καλά, αυτή είναι αυτό, αυτό που ξεχάσαμε είναι και ο επαγγελματικός παράγοντας. Δηλαδή. Μία γυναίκα η οποία κατά την λόγω του επαγγέλματός της σηκώνει πάρα πολλά βάρη. Α, πιέζει δηλαδή τη σπονδυλική της στήλη. Τη σπονδυλική της στήλη και την κοιλιά και την πίελο ουσιαστικά. Αυτές οι γυναίκες έχουν μία τάση να εμφανίσουν το πρόβλημα, το οποίο, όπως είπα, το αίτιο υπάρχει. Έτσι, μία γυναίκα που έχει καλό κολαγόνο μπορεί να γεννήσει και 10 παιδιά στο χωράφι, που λέγανε παλιά, και να μην εμφανίσει καμία χαλάρωση και καμία ακράτεια. Άρα, λοιπόν, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το κολαγόνο που είπατε, πως είναι το πιο σημαντικό ουσιαστικά αίτιο το οποίο προκαλεί το πρόβλημα αυτό. Επίσης, έχω ακούσει, κύριε Μπουναρόπουλε, ότι και άλλες παθήσεις είναι αυτές οι οποίες οδηγούν στην ακράτεια. Ας πούμε, νευρολογικές παθήσεις ή κάποιες παθήσεις όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ισχύουν όλα αυτά? Ισχύουν σε κάποιες μορφές ακράτειας οι οποίες δεν είναι και τόσο συχνές. Μάλιστα, εντάξει. Θα λέγαμε ότι είναι αυτός ο δεύτερος τύπος της ακράτειας, ο οποίος είναι περίπου το 10-12%. Είναι μικρό σε ποσοστό. Είναι μικρό, ναι. Επίσης, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι χρόνιες ουρολοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν ακράτεια? Όχι. Όχι. Μπορεί να προκαλέσουν τη στιγμιαία ακράτεια κατά τη διάρκεια που έχουμε την ουρολοίμωξη, να κάνει σύσπαση η ουροδόχος κύστη επειδή φλεγμένη, έχει φλεγμονή και να μας φύγουν κάποια ούρα. Αλλά όχι, δεν είναι. Η εμμηνόπαυση όμως. Η εμμηνόπαυση, όπως είπα. Το είπατε και στην αρχή, απλά το επαναλαμβάνω. Περιορίζει, όπως περιορίζει η εμμηνόπαυση την αιμάτωση σε όλο το σώμα. Περιορίζει δεν υπάρχουν ιστρογόνα. Δεν υπάρχουν ιστρογόνα. Και δεν γίνεται νέα αγγείωση της περιοχής. Οπότε γερνάει. Όπως γερνάει το δέρμα στο πρόσωπό μας και κάνουμε ρητίδες και χαλαρώνουμε, έτσι το ίδιο συμβαίνει και με τον κόλπο. Ναι. Άρα λοιπόν, κύριε Πουρναρόπουλε, τα αίτια είναι, όπως είπατε, ο τοκετός με όλα τα παρεπόμενα. Όχι, δεν είναι αίτιο. Αυτά είναι οι γενεσιουργοί. Ναι, είναι παράγοντες οι οποίοι. Θέλω να ξεχωρίσουμε. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Και όλα αυτά δεν θα τα πρέπει να αναφέραμε. Φορήσουμε το φυσιολογικό τοκετό. Ναι, όχι, βέβαια. Και ειδικά το φυσιολογικό. Άσχετα αν δημιουργεί θέματα σε αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά ο φυσιολογικός τοκετός είναι ο τοκετός όπου η γυναίκα σπάνε τα νερά, ξεκινάνε οι πόνοι και μετά από μερικές ώρες όμορφα και γλυκά γεννάμε ένα παιδάκι, χωρίς να σκιστεί ο κόλπος, χωρίς να δημιουργηθούν τραυματισμοί. Είστε γυναικολόγος και έτσι αυτό ουσιαστικά θέλετε και εσείς φυσιολογικό τοκετό. Αυτό το γνωρίζω. Η κεσαρική τομή μπορεί να οδηγήσει στην ακράτεια? Όχι. Η γυναίκα που έχει κάνει μόνο κεσαρικές τομές. Το αντίθετο. Σχεδόν σπάνια θα εμφανίσει ακράτεια. Και άλλη μια ερώτηση έχω. Η ολική στερεκτομή. Η ολική στερεκτομή, αν αφαιρεθεί ο τράχυλος της μήτρας. Ναι. Έτσι, κάτι το οποίο ήταν πολύ της μόδας στο παρελθόν. Ολική στερεκτομή που γινόταν. Ναι, ολική, αλλά φέρεις και το τραχύλο, δηλαδή του κομματιού της μήτρας που προεξέχει στον κόλπο, που παίρνουμε το τεστ Παπα-Νικολάου. Ναι. Αν αφαιρεθεί και αυτό, τότε υπάρχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να έχουμε ακράτεια ούρων και χαλάρωση του πυελικού εδάφους. Ο τράχυλος της μήτρας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ως στηρικτικό σημείο. Στην Αγγλία, όταν κάναμε ιστερεκτομή και αφαιρούσαμε τον τράχυλο, έπρεπε να το δικαιολογήσουμε γιατί αφαιρέσαμε τον τράχυλο. Ναι. Γιατί στην ουσία ακροτηριάζεται ο κόλπος της γυναίκας. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε ένα πολύ κακό τεστ Παπα-Νικολάου, μία πιθανή προκαρκινική κατάσταση, για να δικαιολογήσουμε στο προϊστάμενό μας για ποιο λόγο ακροτηριάσαμε αυτό το σημείο, το οποίο δεν πάσχει. Θα αφαιρέσουμε τη μήτρα όταν έχουμε
κάτι στο ενδομήτριο, κάποιους πολύπουδες, κάποια ενωμιώματα, αλλά ο τράχυλος δεν έχει πρόβλημα. Ο τράχυλος χρειάζεται. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πουναροπουλέ, τώρα να πάμε λίγο στα προβλήματα τα οποία προκαλεί η ακράτεια, γιατί δημιουργεί προβλήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Το να χάνουμε ούρα ενώ δεν θέλουμε είναι κάτι το οποίο από μόνο του, όπως το ακούμε, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από τα ψυχολογικά προβλήματα και τα κοινωνικά. Mm-hmm. Έτσι. Περιορίζεται σημαντικά η ανεξαρτησία αυτής της γυναίκας. Δεν μπορεί να πάει με το πούλμαν ένα ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει μερικές ώρες. Ακόμα όταν θα βγει στην αγορά, θα πρέπει να έχει υπόψη της. Οι γυναίκες αυτές κάνουν ένα χάρτη όσον αφορά τα ψώνια τους. Σε κάθε βήμα τους ξέρουν πού υπάρχει ελεύθερη τουαλέτα για το κοινό. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα για κάποιες γυναίκες. Επίσης, δεν μπορεί να πάρει στη λαϊκή. Εύκολα. Θα πρέπει να πάνε και στα γρήγορα να τελειώσουν. Να κινηθούν και να ψάξουν ακριβώς να κάνουν τις αγορές τους. Σωστό και αυτό. Και παρόλο που είναι τόσο σοβαρά τα κοινωνικά προβλήματα, στην Ελλάδα τουλάχιστον συνεχίζει να είναι ταμπού. Αυτό που είπαμε στην αρχή, δηλαδή ότι η γυναίκα αισθάνεται άσχημα. Τουλάχιστον το 80% των γυναικών που έχουν ακράτεια δεν το αποκαλύπτουν σε κανέναν. Είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Εγώ ελπίζω ότι θα ήταν μικρότερο στην Ελλάδα. Όχι, χώρα δεν είναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συνήθως. Βέβαια, έχουν βελτιωθεί τώρα τελευταία τα πράγματα, αλλά συνήθως την κυρία των 50, 60, 70 ετών, η οποία έχει ακράτεια, θα μας την φέρει στο ιατρείο η κόρη ή η νύφη. Διότι υπάρχει χαρακτηριστική μυρωδιά στο σπίτι, η δυσοσμία που δημιουργούνται στον καναπέ, στα ρούχα. Και θα το συζητήσει σαν κόρη ή νύφη προς μητέρα και θα το πάρουν απόφαση να επιληφθούν του θέματος. Δυστυχώς στις μεγάλες ηλικίες περισσότερο πιστεύω ότι αισθάνονται ντροπή γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό το ταμπού που λέγαμε. Ναι, σαφώς. Γι' αυτό προσπαθούν να το καλύψουν πολλές φορές. Και νομίζω ότι αυτή η κάλυψη του προβλήματος και η μη φανέρωσή του δημιουργούν προβλήματα ψυχολογικά. Πέρα από ψυχολογικά, όμως έχουμε και άλλα προβλήματα. Έτσι. Η γυναίκα η οποία έχει ακράτεια θα χρησιμοποιεί τις πάνες ενηλίκων. Ναι. Αυτές οι πάνες ενηλίκων. Συνήθως αυτό δεν κάνουν. Ναι, αυτό κάνουν συνήθως. Πρώτον, δημιουργούν ερεθισμό. Και για τους συγγενείς και για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Είναι συνθετικό. Δημιουργεί ερεθισμό. Ακόμα και στο μωρό, τα Pampers, όταν τα φοράμε, συνεχώς κάποια στιγμή δημιουργούν κάποιους ερεθισμούς. Και βλέπουμε ότι με το που σταματάμε να χρησιμοποιούμε Pampers εκεί στα 3, στα 2,5-3, βλέπουμε ότι δεν ερεθίζεται πλέον. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία η οποία έχει ακράτεια ούρων. Το άλλο θέμα είναι το οικονομικό. Πιθανόν δεν γνωρίζετε, αλλά η μέση χρήση της πάνας ενηλίκων σε μια μέση σοβαρότητας ακράτεια κοστίζει περί τα 1.000 ευρώ το χρόνο. 1.000 ευρώ το χρόνο? Ναι. Μια γυναίκα η οποία θα αλλάξει δύο πάνες την ημέρα, κάθε μέρα. Λογικά. Ναι. Κάπου εκεί κοντά στα 1.000 ευρώ το χρόνο ξοδεύει σε πάνες ακράτειας. Πάρα πολλά χρήματα είναι. Και το τελευταίο είναι ότι αν η κατάσταση αυτή αφαιθεί, γιατί η ακράτεια είναι μια αρχόμενη χαλάρωση του πυελικού εδάφους. Mm-hmm. Αφαιθεί και δεν αντιμετωπιστεί νωρίς, mm-hmm. μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια άλλη κατάσταση όπου χαλαρώνει περισσότερο το πυελικό έδαφος, γωνιάζει τελείως η ουρήθρα και από ακράτεια πάμε στην επίσχυση ουρών, ότι δεν μπορεί να κατουρήσει η γυναίκα. Mm-hmm. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κινδυνεύουν τα νεφρά. Mm-hmm. Διότι μένουν σε στάσιμα νερά τα ούρα μέσα στην ουροδόχο κύση της γυναίκας και εκεί αυτή είναι πηγή μικροβίων η οποία με μια ανιούσα πορεία μπορεί να πάει και στα νεφρά. Μιλάμε για παρατημένες καταστάσεις, οι οποίες όμως δεν είναι σπάνιες. Πόσο καιρό, κύριε Πουναρόπουλε, πρέπει, ας πούμε, μπορεί αυτό να οδηγήσει, εξαρτάται τον περιπτώσιο. Αυτό εξαρτάται από την περίπτωση. Είναι συγκεκριμένο. Άρα γενικά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, γενικά αυτό δεν πρέπει να το αφήνουμε να. Καλύτερα όχι, γιατί είναι πολύ πιο απλή. Για την καλύτερη υγεία της γυναίκας. Και γι' αυτό και είναι πολύ πιο απλή η αντιμετώπιση όταν είναι νωρίς. Όχι πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν μας έρθει μία κυρία και μας πει: χάνω μία-δύο σταγόνες, μία στο τόσο, εκεί πέρα θα πούμε μετά για τις θεραπείες, θα το πάρουμε κάπως συντηρητικά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι τυχαίο περιστατικό. Mm-hmm. Πρέπει να είναι εγκατεστημένη ακράτεια, διαγνωσμένη, είτε με ιστορικό είτε με εξετάσεις, και μετά προχωράμε στην αντιμετώπιση. Ναι, αυτό θέλω να πω και στις κυρίες που μας παρακολουθούν και πιστεύω πως έχουν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι γυναίκες που βασανίζονται και δεν το λύνουν το θέμα. Θα πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν θεραπείες. Θεραπείες οι οποίες είναι και συντηρητικές και φαρμακευτικές, αλλά και χειρουργικές, οι οποίες είναι επεμβατικές, απλές επεμβατικές. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους τύπους για να πούμε για τις θεραπείες. Ναι, να το διαχωρίσουμε γιατί παίζει ρόλο. Ναι, οπωσδήποτε. Ο βασικός τύπος και ο μεγαλύτερος όσον αφορά το 85% με 90% των περιπτώσεων είναι η ακράτεια
από προσπάθεια, ναι, όπως λέμε. Δηλαδή την ώρα που πάμε να σηκώσουμε κάποιο βάρος. Ναι. Όταν καθόμαστε σε ένα βαθύ καναπέ και θελήσουμε να σηκωθούμε. Ναι. Όταν θα βήξουμε, θα φταριστούμε, θα χορέψουμε σε ένα πάρτι, σε ένα γάμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν μπορούμε να φεύγουν τα ούρα με την προσπάθεια. Σε μικρότερο ποσοστό, 10-12% είναι η ακράτεια όπου δεν κάνουμε καμία κίνηση. Mm-hmm. Η κυρία αυτή κάθεται, βλέπει τηλεόραση και ξαφνικά θα νιώσει ότι είναι μουσκεμα. Mm-hmm. Εκεί έχουμε, δεν υπάρχει ανατομικό πρόβλημα, είναι λειτουργικό. Η ουροδόχο σκίση από μόνη της κάνει κάποιες συσπάσεις και διώχνει τα ούρα. Μάλιστα. Παίζει ρόλο το γύρα σε αυτό. Ναι, αυτές είναι πιο συχνές περιπτώσεις σε μεγαλύτερη ηλικία. Μάλιστα. Και σε κάποια νευρολογικά προβλήματα που αναφέρατε πριν, σπάνια όμως. Ναι. Και υπάρχει και η μεικτή, όπου υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις, όπου έχουμε μια κυρία, η οποία συνήθως μετά τα 50-60 εμφάνισε την ακράτεια από προσπάθεια και κατόπιν αυτή συνδυάστηκε, περιεχόμενο το γύρας, και με την ακράτεια του επιτακτικού τύπου. Mm-hmm. Αυτές είναι τώρα όσον αφορά το πώς θα διαγνώσουμε. Ναι, πάμε και στη διάγνωση. Στην πούμε, κάθε δηλαδή, περίπτωση. Πώς γίνεται η διάγνωση. Η διάγνωση γίνεται επειδή είναι τη γυναίκα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η γυναίκα θα έρθει, θα κάτσει και θα μας πει: γιατρέ, έχω απώλεια ούρων. Από εκεί και πέρα τις κάνουμε 2-3 χαρακτηριστικές ερωτήσεις. Ιστορικό δηλαδή παίρνει. Ιστορικό, ειδικό ιστορικό, ουρογυναικολογικό. Ναι. Και μία απλή γυναικολογική εξέταση με κάποια σημεία ανατομικά τα οποία βλέπουμε εμείς. Και το 99% της διάγνωσης έχει βγει. Mm-hmm. Σε κάποια πολύ συγκεκριμένα περιστατικά, όπου δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ποια από τις δύο μορφές ακράτειας υπερισχύει, μπορούμε να κάνουμε τον ουροδυναμικό έλεγχο. Τι σημαίνει? Είναι μια εξέταση η οποία γίνεται σε ένα δωμάτιο, ειδικά διαμορφωμένο σαν μια μικρή τουαλέτα, mm-hmm. Και όπου μπαίνουν κάποια καλωδιάκια που μας δίνουν κάποια σήματα ηλεκτρομαγνητικά σε διάφορα σημεία στο σώμα της γυναίκας και αυτό μας δίνει πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ο ουροδόχος κύστη. Mm-hmm. Στο εξωτερικό και για λόγους κυρίως δικανικούς, νομική προστασία, επιβάλλεται να γίνεται πάντα ουροδυναμικός έλεγχος. Πριν γίνει οποιαδήποτε επέμβαση ή απόφαση για οποιαδήποτε θεραπεία, το θεωρώ υπερβολικό. Ναι. Διότι δεν είναι και πολύ ευχάριστη στην εκθέταση. Ναι, δεν είναι. Ναι, τώρα διτάς από τη γυναίκα να ουρήσεις μπροστά σου. Δεν. Πραγματικά. Ο καλός κλινικός ουρογυναικολόγος δεν χρειάζεται απαραίτητος, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, ας πούμε, το εργαστήριο αυτό και στην κλινική που συνεργάζομαι και νομίζω στις περισσότερες ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης και όποιος χρειάζεται μπορεί να το υποβληθεί σε αυτή την εξέταση. Ναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη θεραπεία. Βεβαίως. Γιατί να αρχίσουμε τη θεραπεία, δεν θα την τελειώσουμε φυσικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο. Πιστεύω, γιατί στο δεύτερο μέρος θα πούμε και για την χαλάρωση του κόλπου. Βέβαια. Τι προβλήματα δημιουργούνται και πώς μπορούμε να λύσουμε και αυτό το θέμα. Σίγουρα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη θεραπεία τώρα. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Από τα απλά τα πράγματα. Αυτά θα μας πείτε πρώτα. Ωραία. Ναι, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα της γυναικείας ακράτειας. Πριν... Να το πούμε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Πουρναρόπουλε, συζητάμε μαζί για αυτό το εξειδικευμένο και πάρα πολύ σοβαρό Είμαστε θέμα. Είμαστε στην Ελλάδα περίπου 12 χρόνια. Ναι, ναι, από τότε που ουσιαστικά που ήρθατε. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει και πάρα πολλές εκπομπές και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για το θέμα αυτό. Για πάμε λοιπόν να δούμε για τη συντηρητική θεραπεία. Θα ξεκινήσουμε από τα απλά. Πριν από λίγο είπα ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε χειρουργικά μια γυναίκα η οποία έχει ελάχιστη ακράτεια. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να συμβουλευτεί έναν ειδικό. Μάλιστα. Διότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πολύ απλά. Ναι. Ξεκινώντας, όταν είναι μια σχετικά νέα γυναίκα, ναι, η οποία έχει μυς καλούς εκείνη την περιοχή κάτω, ναι, και έχει μια ελαφριά μορφή ακράτειας, ναι, ή χαλάρωσης, όπως θα πούμε παρακάτω, μπορούμε να τη συστήσουμε συγκεκριμένους φυσιοθεραπευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ναι, οι οποίοι έχουν ειδικά εργαστήρια, ναι, με ειδικά μηχανήματα, ναι, βιοανάδρασης, ναι, που βοηθάνε τη γυναίκα βοηθάνε τη γυναίκα να κάνει σωστά κάποιες ασκήσεις. Mm-hmm. Δεν αρκούμαστε στις ασκήσεις Kegel που μπορούμε να τις δούμε στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση. Αυτό θα σας το ρωτούσα τώρα. Είναι μια εξέλιξη των ασκήσεων Kegel, mm, αλλά είναι απαραίτητο να γίνει μαζί με ειδικό φυσιοθεραπευτή εξειδικευμένο. Μάλιστα. Σίγουρα πιστεύω ότι χρειάζεται και βοήθεια. Υπάρχουν ναι, δύο-τρεις στη Θεσσαλονίκη και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα. Και με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τέλεια. Αυτό είναι το ένα. Η φυσιοθεραπεία θα χρειαστεί, ναι, και μετά από οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση. Μάλιστα. Ειδικά σε νέα γυναίκα. Ναι. Και θα μάθει να κάνει κάποιες ασκήσεις από μόνη της, ναι, τις οποίες ασκήσεις θα τις κάνει σαν να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Πολύ 10, 20, 10, 15 λεπτά την ημέρα. Τέλεια. Και με αυτό θα προφυλάξει τον εαυτό της από το να επανεμφανιστεί κάποια μορφή ακράτειας, κάτι που είναι σπάνιο, ή να δημιουργηθεί κάποια άλλη χαλάρωση στην περιοχή. Πάει, ναι, αυτό.
Στην ακράτεια, όπως λέγαμε, την επιτακτικού τύπου, αυτή που είναι το 10-12%, εκεί πέρα δεν κάνουμε χειρουργική επέμβαση, δεν μπορεί να διορθωθεί χειρουργικά. Η θεραπεία είναι φαρμακευτική. Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, αν υπάρχει και φαρμακευτική θεραπεία. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία σε συγκεκριμένη μορφή ακράτειας. Ναι, όχι σε αυτή που σχετίζεται με την άρση βάρους, με το φτάρισμα, με το βήχα, στην άλλη όπου την φεύγουν τα προσπάθεια, όπως είπαμε. Ναι, στην άλλη που αυτή... φεύγουν τα ούρα χωρίς να το ελέγξουμε καθόλου, χωρίς να κάνουμε κάποια κίνηση. Ναι. Είναι καθαρά φαρμακευτική. Και υπάρχει η μίνι παρεμβατική σε περίπτωση που δεν αντιδρά σωστά στην. Όπου κάνουμε ενέσεις μπότοξ μέσα στην ορολόγο κύστη. Φαίνεται λίγο αστείο, αλλά βοηθάει έχω πάρα πολύ. Είναι αλλαγική τοξίνη, ε. Ναι, ναι, ναι. Θα μας πείτε λίγο τα αποτελέσματα, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και μετά. Βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε, επειδή πέρασε ο χρόνος, σας κόβω, θα επανέλθουμε όμως για αυτό το θέμα. Θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί να μιλήσουμε για τη θεραπεία, τα υπολοιπόμενα της θεραπείας, για την χειρουργική επέμβαση, πώς γίνεται αυτή η μικρή χειρουργική επέμβαση, η οποία λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της γυναικείας ακράτειας, αλλά και για ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρει, πιστεύω, πάρα πολλές γυναίκες και είναι η χαλάρωση του κόλπου. Σε λίγο και πάλι μαζί.